Πάμε στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος να συναντήσουμε και τον Δήμαρχο, τον κύριο Φραγκάκη, τον κύριο Μανώλη Φραγκάκη. Κύριε Φραγκάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Θα αναφερθούμε σε μια ιδιαίτερη, ξεχωριστή, όμορφη πρωτοβουλία που πήρατε σαν Δημοτική Αρχή, με αφορμή και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε πανελλαδικό, σε παγκόσμιο επίπεδο. Δημιουργήσατε μια σχολή γονέων. Σωστά, Δήμαρχε? Σωστά, όπως το λέτε, δημιουργήσαμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, μια σχολή γονέων. Ο Δήμος προχώρησε στο σχεδιασμό βασικά μιας υποστήριξης στην άσκηση του γονεϊκού ρόλου. Δηλαδή, δημιούργησε ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και απευθύνεται σε γονείς με παιδιά σχολικής ηλικίας από 6 έως 12 ετών. Παιδιά δημοτικού, λοιπόν. Ναι. Είναι μια διαδραστική, βιωματική διαδικασία με βασικό στόχο την υποστήριξη του γονέα στον απαιτητικό και δύσκολο ρόλο του, καθώς και τη διαχείριση, και στη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων. Ξέρουμε ότι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία έχουν αρκετά προβλήματα. Οι γονείς λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να θέσουν προβληματισμούς και ερωτήματα σε εξειδικευμένους επιστήμονες για να αποκομίσουν χρήσιμες πληροφορίες και για αυτούς αλλά και για τα παιδιά. Δήμαρχε, είναι 8 δωρεάν συναντήσεις διαδικτυακές. Είναι 8 δωρεάν συναντήσεις. Από τις 7 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 25 του Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος. Μπράβο, το 2021. Ή 2021, βέβαια. Ναι, θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα έως τις 6.30 το απόγευμα. Δηλαδή θα έχουν μια διάρκεια μια μισή ώρα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο θεματολόγιο, το οποίο θα δοθεί στους ενδιαφερόμενους και η συμμετοχή, όπως είπατε κι εσείς, είναι δωρεάν. Δήμαρχε, αφορά μόνο δημότες στο Δήμο σας? Όχι. Όχι. Αφορά... Αυτό είναι το βασικό. Είναι ένα, μια κίνηση, θα το πω έτσι, που είναι πρωτοπόρα. Είμαστε πρώτος Δήμος σε όλη την Ελλάδα που το κάνουμε, ναι, και απευθυνόμαστε παντού. Βέβαια. Οπότε γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν ανησυχίες, προβληματισμούς και να υπάρχει και ένας ειδικός δίπλα τους. Θα υπάρχουν ειδικοί και θα μοιράζονται τις αγωνίες τους, τους προβληματισμούς τους, θα παίρνουν τις πληροφορίες από τους ειδικούς και θα μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να διευκολύνουν τη ζωή τους σε σχέση με τα παιδιά και παιδιά τα οποία... Μπορεί να μην έχουν και κανένα πρόβλημα, να μην έχουν ανάγκη, αλλά υπάρχουν και παιδιά τα οποία ίσως οι γονείς να μην έχουν φτάσει στο επίπεδο ώστε να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τα ερωτήματά τους, τα προβλήματά τους, τη συμπεριφορά τους. Και βέβαια να δημιουργηθούν, Δήμαρχοι, και οι κατάλληλες συνθήκες επικοινωνίας ανάμεσα σε ένα γονέα και στο παιδί του. Καθώς τώρα μέσα στην καραντίνα, φαντάζομαι, όλοι μένουν σπίτια και οι ώρες που περνάμε με τον άνθρωπό μας, με την οικογένειά μας, έχουν αυξηθεί. Εδώ πρέπει να τονίσουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι η δηλώση συμμετοχής είναι μέχρι την πρώτη του μήνα, δηλαδή την πρώτη του Δεκέμβρη, και θα είναι με σειρά προτεραιότητας, γιατί έχουμε αρκετή επισκεψιμότητα σε αυτό το κομμάτι. Πολύ ενδιαφερόμενοι. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι. Μάλιστα. Για περισσότερες πληροφορίες, βέβαια, μπορούμε να πούμε και ένα τηλέφωνο, μπορούν να απευθύνονται στο κέντρο κοινότητας του Δήμου, το 28910. Στο 41-193. Τώρα, ήθελα να πω ότι πρωτοπορούμε σε αυτό το πράγμα, όπως πρωτοπορήσαμε και σε κάποια άλλα σεμινάρια, όπως τα βίντεο σποτ τα οποία είχαμε βγάλει προκαιρού, με συμβουλές προς τους γονείς πάλι και για αυτούς ειδικά οι οποίοι μπαίνανε σε καραντίνα. Προσπαθήσαμε να τους βοηθήσουμε για να έχουμε μια ψυχολογική υποστήριξη και από το βίντεο σποτ αυτό πρέπει να πω ότι βραβεύτηκε από τα πρώτα στην Ελλάδα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μάλιστα. Κάνουμε κάποιες προσπάθειες. Και γιατί όχι, Δήμαρχε, να έχει και συνέχεια αυτή η δράση. Αυτά τα διαδικτυακά σεμινάρια να συνεχιστούν και μετά το Γενάρη. Εμείς τώρα και μαζί με τους συναδέλφους τους άλλους, βέβαια, που έχουν και αυτοί το ίδιο πρόβλημα, είμαστε και λίγο άτυχοι. Γιατί μόλις ήρθαμε στις δημοτικές μας αρχές όλοι, σταματήσανε συγκεντρώσεις. Δεν μπορούσαμε να μαζέψουμε τον κόσμο για να τους ενημερώσουμε. Μάλιστα. Τώρα όλη η ενημέρωση γίνεται διαδικτυακά. Και βέβαια, Δήμαρχε,
αποδεικνύεται ότι ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας δεν είναι μόνο αεροδρόμιο. Έχουμε επικεντρωθεί όλοι στο νέο αεροδρόμιο εκεί στο Καστέλι, αλλά παράλληλα τρέχετε και δράσεις, έχετε και ένα σχεδιασμό για να κάνετε καλύτερη τη ζωή και την καθημερινότητα των δημοτών. Όπως το λέτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, και εμείς το βλέπουμε και κοιτάζουμε να εξυπηρετήσουμε όσο είναι δυνατόν τους δικούς μας δημότες, αλλά και έξω από το Δήμο μας. Μάλιστα. Και αυτό το δείχνουμε και με αυτό το, ας το πούμε έτσι, τη σχολή των γονέων που κάνουμε τώρα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή. Κύριε Φραγκάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.